Αμερικάς άντρες που προέβλεπαν χάος με τη διαδικασία των εξετάσεων για πρόσληψη στην αστυνομία μετά την ακύρωση από το διοικητικό δικαστήριο των ψυχομετρικών εξετάσεων και τη σολομόντια λύση που δόθηκε για τους 100 υποψηφίους επιβεβαιώθηκαν. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των επαναληπτικών εξετάσεων, από τις οποίες εξαιρέθηκαν οι 100, οι οποίοι ήδη αποτελούν μέρος της δύναμης, άναψαν φωτιές με τους 46 επιτυχώντες υποψηφίους της πρώτης διαδικασίας, οι οποίοι κόπηκαν να βρίσκονται στα κάγκελα. Από τη στιγμή που η συγκεκριμένη διαδικασία αποφασίστηκε ότι ήταν παράνομη, γιατί υπήρξε αυτή η διάκριση με εμάς και με τους προηγούμενους? Δηλαδή, ήταν θέμα να έγινε ενέσταση από κάποιον ή ήταν θέμα ότι η διαδικασία πρέπει να ήταν κοινή για όλους? Κατά την επανεξέταση, οι μεν τους 100 επεράσαν μόνο το τεστ προσωπικότητας, οι δε τη δεύτερη περίπτωση να κάνουν το ίδιο, επίανε τροποποίησαν τον νόμο να έχει αναδρομική ισχύ και κάτσαν εκ νέου εξετάσεις. Καταγγέλουν 2 μέτρα και 2 σταθμά και κάνουν λόγο για παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Είναι σκάνδαλο να μας αφήνουν στο περιθώριο και η απάντησή τους να είναι απλό ότι κοπήκατε. Δηλαδή μέσα σε 8 μήνες θεωρούν ότι το IQ κάποιου ανθρώπου μπορεί να αλλάξει. Ακολουθήσαμε τις αποφάσεις των δικαστηρίων, απάντα μέσω του Α η αστυνομία. Η αστυνομία Κύπρου συμμορφώθηκε με την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου και την γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας και ακολούθησε τις διαδικασίες που της υποδείχθηκαν. Οι 46 ζητούν να συνερθεί η Επιτροπή Νομικών της Βουλής, όπως συνέβη και στην περίπτωση των 100 αστυνομικών, και επανεξέταση του όλου ζητήματος από τον αρχηγό της αστυνομίας. Εμείς σαν 46 νόμιμους επιτυχώντες των προηγούμενων ψυχομετρικών εξετάσεων, που δεχτήκαμε να επαναλάβουμε ξανά την διαδικασία για να προχωρήσουν με τις αθλητικές δραστηριότητες, είμαστε δηλαδή ένα βήμα πριν την Ακαδημία, ζητούμε την διακοπή της διαδικασίας. Να γραφτεί υπομορφή κατεπήγοντος στην Επιτροπή Νομικών, τούτος ώστε να ζητήσει μία αναστολή της διαδικασίας για να βαγίσει, να προσφύγουμε στο διοικητικό, όπως έκαναμε τους 100, να τους ακυρώσουμε, να είμαστε στο ίδιο έργο θέατες.